Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς δώρησαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, των πανδημιών, της ανισότητας των φύλων και άλλων μοντέρνων αιτιών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά τους μέχρι σήμερα, που ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση του Ιδρύματος σε 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μεγάλες κρίσεις της εποχής μας απαιτούν από όλους μας να κάνουμε περισσότερα, δήλωσε ο Bill Gates, μοιράζοντας την ελπίδα του ότι η μαμούθ στίβα των χρημάτων θα μπορούσε να μετριάσει ορισμένους από τους πόνους που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και να βοηθήσει στην εκπλήρωση του οράματος του Ιδρύματος να δώσει στο άτομο την ευκαιρία να ζήσει μια υγιή και παραγωγική ζωή. Ενώ ο Gates ήταν πανταχού παρόν στα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη της πανδημίας του COVID, δίνοντας πολύ δημόσια τεράστια χρηματικά ποσά για την ανάπτυξη εμβολίων, εξέφρασε την ανησυχία του ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να ανατρέψουν όλα τα πρόσφατα επιτεύγματα του Ιδρύματος. Ο δισεκατομμυριούχος θρηνούσε ότι η πανδημία, ο εκτοξευόμενος πληθωρισμός στις παγκόσμιες οικονομίες, η σύγκρουση στην Ουκρανία και η κλιματική αλλαγή είχαν παγιωθεί σε ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό σύνολο περιστάσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ανθρωπιστική παρέμβαση. Χρησιμοποίησε τον όρο «Muscular Humanitarian Aid», στρατιωτική και πολιτική παρέμβαση εννοεί. Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε έναν κύκλο χαμηλής ανάπτυξης, με αυξανόμενα επιτόκια και υψηλό πληθωρισμό, έγραψε ο Gates, σε ένα δελτίο τύπου που σαλπίζει διατυμπανίζει τη δωρεά του ζευγαριού, ζητώντας όλα τα τμήματα της κοινωνίας, την κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα και τον μη κερδοσκοπικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της φιλανθρωπίας να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα. Παρατήρησε ότι οι κυβερνήσεις που δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα και που εξακολουθούν να αναρρώνουν από τις αυτοεπιβεβλημένες οικονομικές πληγές του COVID, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε ανθρωπιστικά έργα που χρειάζονται πολύ. Το Ίδρυμα Gates εξήγησε, θα βοηθούσε να καλυφθεί το κενό, αποκαλώντας την πανδημία COVID ένα από τα μεγαλύτερα πισωγυρίσματα στην ιστορία και την Ουκρανική σύγκρουση, γιγαντιαία τραγωδία για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Gates προειδοποίησε ότι και τα δύο γεγονότα θα μπορούσαν να βυθίσουν όλη την ανθρωπότητα σε οικονομική άβυσο για παρατεταμένη περίοδο. Το πρόσφατα πλουσιότερο Ίδρυμα Gates άφησε να εννοηθεί ότι θα έρθει στη διάσωση του κόσμου, αντιμετωπίζοντας τα ακαθόδη ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της επιστημιστικής ασφάλειας, της παιδικής θνησιμότητας, της ισότητας των φύλων και της πρόληψης της πανδημίας, με τις αιτήσεις φιλανθρωπικές δαπάνες του που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Το στυλ της προσφοράς των Gates έχει δεχθεί πειρά από επικριτές που επισημαίνουν το γεγονός ότι ο Bill Gates έχει κερδίσει περισσότερα χρήματα ως φιλάνθρωπος από ό,τι έκανε ποτέ ως μεγιστάνας λογισμικού. Μια έρευνα του 2020 διαπίστωσε επίσης ότι το Ίδρυμα Gates είχε πραγματοποιήσει σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις που εκπίπτουν από φόρους σε εταιρείες τις οποίες είχε μετοχές.
Ωστόσο, αυτή η φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη από το κατεστημένο των δυτικών μέσων ενημέρωσης, όπου πολλά από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά μέσα λαμβάνουν επίσης γενναιόδορη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα. Ο Bill Gates ζητά τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για την παγκόσμια πανδημία. Ο κόσμος πρέπει να οπλιστεί ενάντια σε μελλοντικές κρίσεις υγείας, ισχυρίζεται ο δισεκατομμυριούχος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι επί του παρόντος ο μόνος φορέας που μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί μια κορυφαία ομάδα εμπειρογνωμόνων υγείας σε πολλούς τομείς για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση μελλοντικών πανδημιών, δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είναι ο κορυφαίος δωρητής του. Με πάνω από 6,2 εκατομμύρια ανθρώπους που υπολογίζεται ότι έχουν πεθάνει από ή με τον COVID κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι πιθανό ο κόσμος να μην έχει δει ακόμη τα χειρότερα, προειδοποίησε ο Gates σε συνέντευξή του στους Financial Times. Λίγες μέρες πριν από το νέο του βιβλίο «Πώς να αποτρέψετε την επόμενη πανδημία που πρόκειται να κυκλοφορήσει». Είμαστε ακόμα σε κίνδυνο αυτή η πανδημία να δημιουργήσει μια παραλλαγή που θα ήταν ακόμη πιο μεταδοτική και ακόμη πιο θανατηφόρα, υπογράμμισε ο Gates. Ενώ είπε ότι δεν θέλει να είναι η φωνή της καταστροφής και της κατήφιας, ο Gates εκτίμησε τον κίνδυνο ότι δεν έχουμε δει καν το χειρότερο της πανδημίας. Το πολύ πάνω από το 5% και τόνισε την ανάγκη για ανάπτυξη νέων εμβολίων μεγαλύτερης διάρκειας. Επανέλαβε την έκκλησή του τον Μάιο για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ομάδας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Την λεγόμενη CERM, Παγκόσμια Επιδημική Ανταπόκριση και Κινητοποίηση. Με ετήσιο προϋπολογισμό τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Gates είπε ότι το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την πρωτοβουλία είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με το όφελος και το χαρακτήρισε δοκιμασία της ικανότητας των παγκόσμιων ηγετών να αναλάβουν νέες ευθύνες. Η ιδέα του για την ομάδα έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργεί υπό την Παγκόσμια Επιδημική Ανταπόκριση και Κινητοποίηση CERM ανακοινώθηκε στο TED του στο Vancouver τον Απρίλιο, που περιγράφεται επίσης στο βιβλίο του και αναφέρει ότι η ομάδα θα αποτελείται από τουλάχιστον 3.000 γιατρούς, επιδημιολόγους, ειδικούς σε θέματα πολιτικής και επικοινωνίας και διπλωμάτες που θα λειτουργούν υπό την καθοδήγηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Το βιβλίο του Gates έλαβε επένους από τον διευθυντή του ΠΟΗ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος συμφώνησε πλήρως με την επιμονή του ότι πρέπει να ενεργήσουμε σύμφωνα με τα μαθήματα του COVID και να καινοτομήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε γρήγορες, δίκαιες λύσεις υγείας για την πρόληψη της επόμενης πανδημίας. Αν και ο Gates δεν είναι πιστοποιημένος ιατρικός εμπειρογνώμονας και δεν τελείωσε το κολέγιο, ο τεράστιος πλούτος του επέτρεψε να κυριαρχήσει αποτελεσματικά στην παγκόσμια πολιτική υγείας μέσω του Ιδρύματος Gates, ως ο μεγαλύτερος ιδιωτικός συνεργάτης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πίσω μόνο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ο Gates έχει γίνει κοινό όνομα στις συζητήσεις για το COVID,
όχι μόνο χάρη στα εκατομμύρια που το ίδρυμά του διοχέτευσε στην ανάπτυξη και διανομή εμβολίων, αλλά και λόγω μιας άλλης ομιλίας στο TED από το 2015, στην οποία ο μεγιστάνας της τεχνολογίας προειδοποίησε για πρώτη φορά ότι ο κόσμος ήταν απροετοίμαστος για μια αναπόφευκτη παγκόσμια πανδημία. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 6 Πέμπτου του 2022, ο Γκέιτς στέκεται δίπλα σε ένα κουτάβι δαλματίας και προβάλλει το τζέρμ ως αναγκαιότητα, παρόμοια με τους πυροσβέστες και τους ανιχνευτές καπνού. Όταν κοιτάς όλα όσα έχουμε κάνει για να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές από πυρκαγιά, είναι εντυπωσιακό, λέει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, ενώ δείχνει φωτογραφίες από κτίρια που καίγονται. Μια καταστροφή στην οποία δυστυχώς δεν έχουμε επενδύσει είναι η πρόληψη της πανδημίας. Για να ανατρέψουμε την επόμενη πανδημία, ο κόσμος χρειάζεται το αντίστοιχο παγκόσμιας, πυροσβεστικής, μολυσματικών ασθενειών.